κάτι Σόρια, κάτι ανάλογο είπε πρόσφατα και ο Ερντογάν. Ο Μαυροκορδάτος, πολύ πιο πρακτικός και άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στα δεδομένα της χώρας και της εποχής, λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από τεράστια έκταση. Έχει ανάγκη από πολύ καλή οργάνωση, έτσι ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τον εθνικό της πλούτο, τον πληθυσμό της, και όταν αυτά εξασφαλίσουν ένα επίπεδο, τότε και μόνο μπορεί να επεκταθεί. Για τον Βενιζέλο τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Είναι υπέρμαχος μιας επιθετικής πολιτικής. Έπειτα η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία συμμετείχε, κατάλαβε πάρα πολύ καλά το βάρος των αντιπάλων αρχηγών των αντιπροσωπιών. Μπορούσε να τους χειριστεί με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία και δεν είναι τυχαίο αυτό που σας είπα και την άλλη φορά ότι ο Μουσολίνι είπε ότι ο δαίμονας της πολιτικής, εννοώντας τον Βενιζέλο, είναι εκείνος ο οποίος ρυθμίζει τα πράγματα κατά βούληση. Άρα λοιπόν οι μεγάλες δυνάμεις αποφασίζουν την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη με στόχο τη διατήρηση της τάξης και την επιβολή της ειρήνης. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε τα γεγονότα έτσι όπως ακριβώς τα είπαμε ήδη, δηλαδή από τη μεριά των Ιταλών αντίδραση, από τη μεριά των Τούρκων επιθετική συμπεριφορά. Στα πρώτα αυτά επεισόδια, οι μεγάλες δυνάμεις καταλάβαν ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για τον ελληνικό στρατό. Το πρώτο και βασικό στοιχείο το οποίο ζήτησε ο Βενιζέλος δεν είναι να του δώσουν μια τεράστια έκταση, αλλά να του δώσουν τη δυνατότητα να μπορεί να χειριστεί την περιοχή της Σμύρνης στην περίμετρό της. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να του δώσουν το δικαίωμα να επεκταθεί σε βάθος 3 χιλιόμετρων από την ακτή, για να είναι εύκολο να χειριστούν τα πράγματα σύμφωνα με τις ανάγκες που υπήρξαν στη στιγμή. Και εδώ βέβαια έχουμε πάρα πολύ σκληρές συγκρούσεις. Στο Αιδίνι για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ κοντά στη Σμύρνη, εκδηλώθηκαν τρομακτικά επεισόδια. 3 φορές κατέλαβε ο ελληνικός στρατός την πόλη και 2 την έχασε. Αυτό βέβαια μπορείτε να φανταστείτε με τι συνοδεύτηκε. Διότι όταν για πάρα πολλά χρόνια ο ελληνικός στρατός ζει κάτω από την επίδραση του τι σημαίνει Τούρκος, και κυρίως αυτή η έκφραση την οποία είχε πει παλιά ο Κολοκοτρώνης, Τούρκος μη μείνει στο Μοριά, μη δε στον κόσμο όλο, που την έχουν κάνει ένα γενικό επίγραμμα που το καλλιεργούν καθημερινά, όλο αυτό το πράγμα έκανε το στρατό να συμπεριφέρεται σε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο με γενναιότητα, αλλά και με πρωτοφανή αγριότητα. Και είναι άσχημο να το λέμε, αλλά όπως σας είπα και σας εξήγησα και άλλη φορά, αντικειμενικός σκοπός δεν είναι να καλύψουμε τα γεγονότα ή να καλύψουμε τις ατέλειες που ως λαός έχουμε ή την κακή πολιτική που εφαρμόσαμε, αλλά τουλάχιστον να δούμε τα πράγματα σε ευρύτητα. Γιατί πραγματικά εδώ έχουμε την προσφυγή της Τουρκίας στην κοινωνία των εθνών για τις βαρβαρότητες του ελληνικού στρατού. Μετά από πάρα πολλές επιτόπιες εξετάσεις, ο Διεθνής Οργανισμός κατεδίκασε για αγριότητες πρωτοφανείς τους Έλληνες, ενώ στους Τούρκους απέδωσε μόνο συνέργεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχει γίνει, γιατί όλα αυτά είναι θύματα και με βάση τα στοιχεία αυτά οι Τούρκοι προσέφυγαν στο Διεθνή Οργανισμό. Μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, αλλά είχαν πάρει πλέον πρωτοφανείς αγριότητες οι συγκρούσεις. Να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα. Οι σφαγές γενικεύονται. Το δράμα των κατοίκων είναι αυτό που βλέπετε. Μιλάμε λοιπόν ότι ούτε γυναίκες, ούτε παιδιά, ούτε τίποτα, και από τη μια μεριά και από την άλλη. Διότι και οι μεν και οι δε ήθελαν με κάθε τρόπο να υποτάξουν το ηθικό των αντιπάλων. Και αυτό πώς θα γίνει.
με ανελαίτες φαγές γυναικών, γερόντων και παιδιών. Είναι από τα πράγματα τα οποία δεν τιμούν κανένα λαό και δείχνουν πολύ περισσότερο τι είναι σε θέση να κάνει ο κάθε λαός όταν φανατιστεί και όταν του καλλιεργήσεις τα αισθήματα της έχθρας εναντίον του άλλου. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι εκείνοι οι οποίοι τα καλλιεργούν δεν είναι εκείνοι οι οποίοι σκοτώνονται, έτσι. Ο απλός λαός σκοτώνεται. Τα περισσότερα παιδιά των πλουσίων οικογενειών στην Αθήνα ούτε μετακινήθηκαν από το Γενικό Επιτελείο. Οι αγρότες της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Κρήτης είναι εκείνοι που πλαισίωσαν το στρατό και βρίσκονται στη Μικρασία. Και οι περισσότεροι πληγωμένοι είναι από αυτούς. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι έχουμε. Καλούνται νέες εφεδρείες. Γίνεται μια προσπάθεια να ενισχυθεί η διπλωματική θέση της χώρας και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί βοήθεια. Θυμηθείτε εκείνο το δάνειο που σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα που δόθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Αμερική στην Ελλάδα. Είναι ένα πραγματικά ιδιότυπο δάνειο, 12 εκατομμύρια λίρες, 50 εκατομμύρια δολάρια, 300 εκατομμύρια φράγκα. Όμως οι Έλληνες δεν είχαν σε καμία απολύτως περίπτωση τη δυνατότητα να εκταμιεύσουν το ποσό αυτό. Απλά χρησιμοποιείται ως εγγυητική επιστολή προκειμένου να αγοράσουν όπλα και πολεμοφόδια από τους ίδιους. Καταλαβαίνετε. Εκεί ακριβώς είναι και το τραγικό στοιχείο. Ενώ ουσιαστικά υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα στη Μικρασία, δεν τους δίνουν ούτε καν στοιχειώδη οπλισμό. Τους δίνουν δάνεια για να κόψουν νόμισμα. Αλλά αυτό γίνεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ότι με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα αναγκαστεί να πάρει καινούργια δάνεια και πιστεύετε, ένα μέρος από τα δάνεια τα οποία η χώρα χρωστάει σήμερα, τα χρωστάει από εκείνη την περίοδο. Όπως ακριβώς λέμε σήμερα, ότι η κυβέρνηση υπέγραψε να κατανείμει χρονικά τα δάνεια που έχει η χώρα στα 99 μελλοντικά χρόνια. Δηλαδή, το 2115 η Ελλάδα θα πληρώνει ακόμα τα δάνεια τα οποία έχουμε πάρει ή συνάπτουμε αυτόν τον καιρό για να βγούμε από την κρίση. Αυτό κι αν είναι τραγικό. Εντάξει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάθε μικρή χώρα είναι θύμα στη βουλημία και την απληστία των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό έγινε και εδώ. Και καλά με έναν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πολιτικός που το χειρίζεται. Να όμως που οι μεγάλοι πολιτικοί βγαίνουν μία φορά στα 100 χρόνια. Άρα λοιπόν εδώ ο Βενιζέλος παίρνει μία βασική απόφαση. Πρέπει με κάθε τρόπο να στείλει τον ύπατο αρμοστή στη Μικρασία. Ο ύπατος αρμοστής είναι ο Αριστίδης Τεργιάδης. Είναι μία μορφή περίεργη. Μία μορφή η οποία έχει προκαλέσει εξαιρετικές αντιδράσεις παντού. Γιατί? Διότι ο ίδιος δικηγόρος και πολιτικός επιλέγεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο σαν ο κατάλληλος άνθρωπος για το συγκεκριμένο αυτό ρόλο. Τι είχε στόχο η παρουσία του εκεί? Ουσιαστικά, ο ρόλος του είναι στρατιωτικού και πολιτικού διοικητή της Σμύρνης. Αυτό βέβαια δεν ακούγεται και πολύ καλά. Το στρατιωτικού, ενώ υπάρχει αρχιστράτηγος, είναι κάτι που δημιουργεί μόνιμες συγκρούσεις. Από την άλλη μεριά, το πολιτικού, επίσης δεν μπορεί να έχει δουλειά, διότι ουσιαστικά δεν σχετίζεται με τον πληθυσμό, αλλά με την πολιτική που η Ελλάδα σκοπεύει να ακολουθήσει στη Μικρασία. Εδώ λοιπόν, να ποιοι είναι οι στόχοι της επιλογής του, να διασφαλίσει την τάξη, να αποφύγει τη σύγκρουση με το μουσουλμανικό στοιχείο. Δείτε το μεγάλο πολιτικό, το Βενιζέλο. Ο Βενιζέλο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να ακολουθηθεί οποιαδήποτε πολιτική με σύγκρουση, όταν η χώρα βρεθεί σε σύγκρουση με το μουσουλμανικό στοιχείο. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα και ο ελληνικός πληθυσμός μπροστά στον τουρκικό είναι εξαιρετικά μικρός.
Μπορεί σήμερα η αναλογία να είναι ένας Έλληνας προς 8,4 Τούρκους. Τότε ήταν ένας Έλληνας στους 6 ή στους 7. Γιατί η πολιτική των Τούρκων από τότε μέχρι τώρα εξακολουθεί να παραμένει σταθερά. Όπως επίσης και τα δημογραφικά στοιχεία της χώρας εξακολουθούν να παραμένουν στον ίδιο βαθμό σταθερά. Σας επαναφέρω εκείνο το οποίο είχα πει λίγο καιρό γρηγορότερα, ότι σε κάθε Ελληνίδα μητέρα αντιστοιχεί 1,3 παιδιά. Σε κάθε γυναίκα από την Τουρκία 5,2 παιδιά. Αντιλαμβάνεστε, και μάλιστα ο Διεθνής Οργανισμός που σχετίζεται με την διεύρυνση του πληθυσμού λέει ότι η Τουρκία πολλαπλασιάζεται με ρυθμό 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων ετησίως. Μπορείτε να το φανταστείτε. Και κυρίως να το φανταστείτε σε περιοχές οι οποίες μας ενδιαφέρουν άμεσα, όπως είναι για παράδειγμα η Κομωτινή, η Ξάνθη, η Αλεξανδρούπολη. Ναι, βέβαια, γιατί δεν έχουν περιορισμούς, δεν υπάρχει μόρφωση, δεν υπάρχει καμία απολύτως, κανένας οικογενειακός προγραμματισμός σαν αυτό που μπορούμε να συναντήσουμε στη Δυτική Ευρώπη, όπου ο γονιός ξέρει ότι θα κάνει δύο παιδιά, γιατί δεν θέλει παραπάνω, γιατί δεν μπορεί να τους προσφέρει τίποτε. Όμως εδώ ένα τέτοιο πράγμα δεν αφορά κανέναν. Έπειτα, είναι και κάτι άλλο. Με την ελληνική παρουσία του στρατού στην περιοχή της Μύρνης, τα δικαστήρια, πολλές φορές ακολούθησαν στάση εχθρική. Εντελώς διαφορετικές αποφάσεις για ανάλογα αδικήματα. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Μάλιστα ο Αριστίδης Θεριάδης, ο οποίος ήρθε με τα Βαΐων και Κλάδων σαν ειρηνοποιός, προκάλεσε την οργή ακόμη και του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Διότι στις 25 Μαρτίου, την ημέρα της Εθνικής Επετείου, έβγαλε λόγο και η ομιλία του ήταν πύρινη εναντίον του τουρκικού στοιχείου. Ο Αριστίδης Θεριάδης, ο οποίος παρευρίσκεται στην δοξολογία, σταμάτησε τον Αρχιεπίσκοπο και προκάλεσε τρομερό επεισόδιο, λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται από τις διεθνείς συνθήκες να διαγείρει τον πληθυσμό εναντίον αλλοθρήσκων. Και αυτό βέβαια μπορείτε να φανταστείτε πόσο ήταν σύμφωνος με την πολιτική του Βενιζέλου, αλλά αντίθετο με εκείνο που περίμενε ο πληθυσμός ότι θα έρθει στην πόλη με την παρουσία του ελληνικού στρατού. Και εδώ έχουμε ακόμη κάτι που παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Προστασία του χριστιανικού, του τουρκικού πληθυσμού. Ο Βενιζέλος βέβαια όταν έγινε δέκτης των όλων αυτών των παραπώνων για τη συμπεριφορά του Αριστίδη Στεριάδη, λέει αυτό το οποίο θα δούμε αμέσως πιο κάτω, δηλαδή ότι ο ίδιος ήταν αποφασισμένος να επιβάλλει την τάξη με κάθε τρόπο, ό,τι κι αν ήταν το τίμημα, γιατί αυτή ήταν η εντολή που είχε από την Ελλάδα. Πρέπει με κάθε τρόπο να επιβληθεί η τάξη. Έρχεται σε ρήξη με πάρα πολλά στοιχεία και σας λέω μόνο το τελευταίο. Πώς χαρακτηρίζεται? Τον βλέπουμε σε όλες ανεξαιρέτως τις δημοσιεύσεις που υπάρχουν. Να λοιπόν τα πιο χαρακτηριστικά. Παράφρον, μισέλλην, φύεος, αυταρχικός, ανισόρροπος, φύλαρτος, ασυνάρτητος, γελίος. Πράκτορας των Άγγλων. Και αυτό ακριβώς το πράγμα θα συνοδεύσει για πάρα πολλά χρόνια τον Αριστίδη Στεριάδη. Αν ήταν ή δεν ήταν, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όμως, δεν είναι εύκολο να αποδώσουμε μια τέτοια ευθύνη, γιατί ο ίδιος είχε πάντοτε την κάλυψη του Βενιζέλου, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά, «Εν μέσω της γενικής παρακρούσεως ή της συνέχη τους καθημάς εν Σμύρνη, ο μόνος φαίνεται έχουν σώα στα σφρένας είναι ο Αριστίδης Στεριάδης». Δείτε λοιπόν, ο Βενιζέλος δεν δέχεται σε καμία απολύτως περίπτωση να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα που λέει «διώχτον». Αυτό δείχνει και την πολιτική βαρύτητα του ανδρός. Διότι ξέρει ότι ο Αριστίδης Θεριάδης σε οτιδήποτε μέτρο παίρνει, ακολουθεί τις εντολές που έλαβε, οι οποίες εντολές είναι σύμφωνες
με τις διεθνείς συνθήκες που η χώρα υπέγραψε για το μέλλον της, αλλά που το μέλλον σε καμία απολύτως περίπτωση δεν το βλέπει την επόμενη μέρα. Το μέλλον είναι η επόμενη γενιά. Και εδώ πάλι σας θυμίζω κάτι το οποίο είχαμε πει προ καιρού, ότι ο κακός πολιτικός, όπως λέει ο Χουαρέζ, αρχηγός της Μεξικάνικης Επανάστασης το 1848, είναι εκείνος ο οποίος βλέπει τις επόμενες εκλογές. Ο καλός πολιτικός είναι εκείνος ο οποίος βλέπει την επόμενη γενιά. Άρα λοιπόν μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι αντιδράσεις. Ο Βενιζέλος διατάσσει εκεί καμία διάκριση βάρος του τουρκικού στοιχείου. Πλήρη ισότητα μεταξύ των λαών. Λήψη κάθε μέτρου για την ομαλή συνύπαρξη των λαών. Διότι ξέρει, οι Έλληνες και οι Τούρκοι ζούσαν για πάρα πολλές εκατονταετίες, ζούσαν ειρηνικά. Γιατί? Διότι ο ένας είχε αποδεχτεί τη θρησκευτική ιδιαιτερότητα του άλλου. Όταν όμως οι πολιτικές σκοπιμότητες άρχισαν να υπερισχύουν, αυτό ήταν στοιχείο για επιθετικότητα του ενός εις βάρος του άλλου. Και κάτι ακόμα, τα επεισόδια τα οποία εκδηλώνονται, και αυτή είναι μια, είναι από τους Times των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Νέας Υόρκης. Είναι εικόνες οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε ένα βιβλίο, εκτός από τα περιοδικά, σε ένα βιβλίο που λέγεται «Η Κατάρα της Ασίας». Είναι του George Horton, ο οποίος ήταν πρόξενος της Αμερικής, της Σμύρνη, την περίοδο της μεγάλης καταστροφής. Ο ίδιος λοιπόν σε μια αποστροφή ομιλίας του είπε χαρακτηριστικά για την καταστροφή. Ήταν τόσο πολύ, τόσο πολλά τα θύματα, ώστε ήταν δυνατόν να κινηθεί ένας άνθρωπος πατώντας επιπτωμάτων και να βγει στην παραλία χωρίς να βρέξει τα πόδια του. Μιλάμε για περισσότερους, λένε 50.000. Δεν μπορώ να βεβαιώσω τον αριθμό αυτό. Γιατί βέβαια όλος ο πληθυσμός της Ανατολίας, ο ελληνικός, είχε κινηθεί εκεί. Με αντικειμενικό σκοπό να σωθεί, με όποιο τρόπο. Είναι αυτός ο περιβόητος, πώς το είπαμε, ο συνοστισμός στο λιμάνι της Μύρνης. Είναι από τις τραγικά άστοχες εκφράσεις που ακούστηκαν από επίσημο πρόσωπο. Να λοιπόν τι γίνεται εδώ. Σφαγές στο Αιδίνη, ενώ ο ελληνικός στρατός, και αυτό οι φουστανελοφόροι, είναι η καλύτερη δύναμη που έχει να παρουσιάσει ποτέ ο ελληνικός στρατός. Είναι, θα λέγαμε σήμερα, οι ειδικές δυνάμεις, οι οποίες διακρίθηκαν σε όλες ανεξαιρέτως πολεμικές επιχειρήσεις και είναι αυτές οι οποίες κατόρθωσαν να διασωθούν στο νότιο μόνο τμήμα. Συνεχίζουμε λοιπόν για να δούμε τώρα μια πολύ μεγάλη μορφή την οποία σας είπα εδώ. Η μεγαλύτερη μορφή που έχει να παρουσιάσει ο τουρκικός πληθυσμός στην περίοδο αυτή είναι ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Για να σας δώσω να καταλάβετε, Μουσταφάς Κεμάλ, Μουσταφά Κεμάλ είναι το όνομα του πατέρα του. Οι Τούρκοι μέχρι το 1920 δεν έχουν επίθετα. Είναι ο Γιώργο Κώστας, ο Νίκο Παύλος, ο Γιώργο Βασιλάκης. Ατατούρκ είναι επίθετο, το οποίο σημαίνει πατέρας των Τούρκων. Από το 1920 και μετά, όταν δηλαδή επεκράτησε η τουρκική επανάσταση, ο Κεμάλ επέβαλε δύο πράγματα. Την αλλαγή της γραφής και δεύτερον, ναι, και δεύτερον τα επώνυμα που θα έπρεπε να έχουν όλοι οι Τούρκοι ακολουθώντας την προηγμένη, ας το πούμε έτσι, Ευρώπη ή τον κόσμο γενικότερα. Ο Κεμάλ λοιπόν κινήθηκε, και πού νομίζετε ότι αποβιβάστηκε? Αποβιβάστηκε στην Τραπεζούντα. Σαμσούντα, Τραπεζούντα, Μαγνησία και Κασαμπά ήταν οι περιοχές, οι τέσσερες όπου κινήθηκε. Λοιπόν, αντικειμενικός σκοπός τι ήταν? Να προχωρήσει στο Ερζερούμ. Να προχωρήσει από εκεί στην
Άγκυρα, αφού προηγουμένως όμως πέρναγε τη Σεβάστια, τη Σίβας. Αντικειμενικός σκοπός ήταν η οργάνωση. Άρα, στόχος ποιος ήταν? Όχι να επιτεθεί, αλλά να ενώσει τον τουρκικό πληθυσμό. Είναι πραγματικά η μεγάλη δύναμη την οποία κατόρθωσε ο τουρκικός πληθυσμός να βρει στο πρόσωπο του πραγματικά μεγάλου ηγέτη. Έτσι λοιπόν, γίνονται τρία συνέδρια. Αποφεύγουν να αποκηρύξουν τον Σουλτάνο, τον οποίο θεωρούν εχμάλωτο των συμμάχων στην Κωνσταντινούπολη. Να λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται? Η ελληνική πολιτική ιστορία γίνεται το μέσον για να αποφύγουν τα λάθη οι αντίπαλοι, είτε πολιτικοί, είτε εθνικοί μας αντίπαλοι. Ο Κεμάλ δηλαδή διδάχτηκε από την ελληνική ιστορία πάρα πολλά πράγματα. Έπειτα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Κεμάλ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Και το σπίτι του ακριβώς. Είναι το μουσείο, ήταν το πρώην τουρκικό προξενείο και είναι ακριβώς αυτό που χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Ναι, δίθεν η βόμβα την οποία έβαλαν Έλληνες, ενώ ουσιαστικά μπήκε από Τούρκο πράκτορα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα για να ολοκληρώσουμε. Είπατε ότι επιβιβάστηκε ο Κεμάλ της Σαμψούντα. Από πού προερχόμενος? Από ανατολικότερα δηλαδή? Όχι. Ο Κεμάλ βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Από την πόλη λοιπόν ξεκινάει με ναυτική, μικρή, ελάχιστη ναυτική δύναμη. Δύο ήταν οι πόλεις που μπορούσαν να τον δεχτούν. Η Σαμψούντα και η Τραπεζούντα. Από εκεί κινήθηκε στο εσωτερικό, γιατί είναι οι περιοχές τις οποίες ήθελε με κάθε τρόπο να στηριχτεί. Εφόσον η Ανατολία ήταν ως επιτοπλίστων τα πιο σκληρά, τα λιγότερο μορφωμένα και τα περισσότερο φανατισμένα άτομα τα οποία είχε να επιδείξει ο μουσουλμανικός χώρος. Και βέβαια με την ανάλογη πολιτική δημιουργεί το κλίμα που θα του επέτρεπε να δημιουργήσει ένα στρατό ικανό να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ξένες δυνάμεις οι οποίες έρχονται. Να λοιπόν, με τη συνθήκη των Σεβρών που υπογράφηκε τώρα το 1920, στην Ελλάδα δίνεται ολόκληρη περιοχή της Μύρνης. Είναι μια περιοχή 17.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αρκετά μεγάλη. Όμως, αυτό δίνεται για ένα συγκεκριμένο λόγο, να περιλάβει ολόκληρο τον αστικό πληθυσμό μέχρι την οροσειρά, η οποία απέχει περίπου 12 χιλιόμετρα. Έπρεπε λοιπόν να έχουν, όχι όμως, δεν τη δίνει με αντικειμενικό σκοπό να ενσωματωθεί στην Ελλάδα. Όχι, τέτοιο πράγμα. Διότι εκεί δίνεται μόνο για 5 χρόνια και στο τέλος της πενταετίας θα γίνονταν δημοψήφισμα και ο πληθυσμός θα αποφάσιζε αν θα ενσωματωθεί στην Ελλάδα ή θα παραμείνει στον κορμό της Τουρκίας. Να λοιπόν, και εδώ υπάρχει ένα γεγονός απρόβλεπτο που λέμε ότι είναι αυτή η Ρωσική Επανάσταση, η οποία εκδηλώνεται και πραγματικά θα δημιουργήσει καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες για μας. Γιατί? Διότι αντιλαμβανόμενοι ότι η Τουρκία δέχεται επίθεση, δέχεται πάρα πολύ γρήγορα να συνάψει συνθήκη ειρήνης με την Τουρκία. Και η πολιτική της Τουρκίας εστιάζεται σε ένα βασικό άξονα. Λέγεται ενεργητική ουδετεροφιλία. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι αφήνω κατά μέρος όλες τις διαφωνίες που έχω με τους, συμμάχους και προσπαθώ να βρω εκείνα τα στοιχεία με τα οποία θα ξεκινήσω διάλογο. 100 διαφωνίες, μία συμφωνία είναι αρκετή για να ξεκινήσω διάλογο. Αυτό κάνει ο Κεμάλ. Διαφέρει στα πάντα με τους Σοβιετικούς. Συμφωνεί σε ένα. Ότι στη χώρα του δέχεται επίθεση. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γεγονός για να αρχίσει από εκεί και πέρα μια ολόκληρη συμφωνία
η οποία την Ελλάδα θα την αφήσει πραγματικά ακάλυπτη. Να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών, να ξεκουραστείτε λίγο και θα σας δω πάλι.